Θα ήθελα να πω καταρχήν πόσο ευτυχής είμαι για αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες και που θα γίνουν και στην Αίγυπτο. Και το λέω αυτό γιατί έχω μια εμπειρία πάνω από 60 χρόνια, είμαι 85 ετών τώρα, με κοιτάτε, και εξακολουθώ να εργάζομαι 10 ώρες την ημέρα, τζάμπα βέβαια, γιατί έχω την τρέλα να αγαπάω την Ελλάδα και την Εκκλησία. Και βλέπω ότι γίνεται κάτι που δεν είναι πολύ συχνό μεταξύ Ελλήνων. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εύκολα οι Έλληνες και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά εδώ, σε αυτή την περίπτωση, 5 σοβαροί, ας το πω τη λέξη, οργανισμοί έχουν συμφωνήσει και στις λεπτομέρειες, μετά από πολλή δουλειά βέβαια, και σε αυτό οφείλεται και σε πολλούς όπως τον κύριο Τσουκαλά. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού της Αιγύπτου, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος, το Ίδρυμα Πολιτισμού το δικό μας, το Πατριαρχείο και η Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας, όλοι αυτοί μπόρεσαν και συμφωνήσανε και στις λεπτομέρειες ακάμω για να γίνει αυτή η περίφημη παρουσίαση αυτού του εξαιρετικού βιβλίου για τον Καβάφη, που είναι κάτι όχι αποκλειστικά αιγυπτιακό και ελληνικό, αλλά διεθνές, όπως ακούσατε προηγουμένως. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας από τότε που έγινε και μπορώ να σας πω ότι οι δύο πρώτες συγκεντρώσεις ή, ας το πω, γενικές συνελεύσεις έγιναν στην Ελλάδα, πριν καν γίνει η Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας που εγκαινιάστηκε το 2002. Εδώ έγιναν δύο συγκεντρώσεις. Και μπορώ να πω, επειδή είμαι πρόεδρος του ελληνικού τμήματος ανέκαθεν της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας, ότι για μας τους Έλληνες είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ακούσει τη λέξη Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας, το μυαλό του ξέρετε που πάει. Πάει στην αρχαία βιβλιοθήκη. Σε αυτό το ιστορικό, τέλος πάντων, μέρος όπου ήταν όλες οι τέχνες, οι επιστήμες κτλ. Και γι' αυτό για μας τους Έλληνες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εκτός τούτου είμαι και στο Πατριαρχείο, όπως είμαι με την κυρία Σοφιανού και εγώ Μέγας Άρχων, διότι είναι κάτι πάλι που μας αφορά, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, με έναν εξαιρετικό Πατριάρχη, τον Θεόδωρο, σήμερα, που και αυτοί συμμετέχουν σε αυτήν την παρουσίαση του βιβλίου του Καβάφη και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και βεβαίως και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την εργασία θα επισκεφθούν και το Πατριαρχείο και θα το δούνε και θα δουν τα πάντα. Τη βιβλιοθήκη που έφτιαξε με δαπάνες της Εθνική Τράπεζα με τον Αράπογλου, που και αυτός ήταν Αιγυπτιώτης Έλληνα, και το μουσείο και όλα αυτά τα πράγματα, όλοι όσοι συμμετέχουν και της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας, που είναι από, όπως σας είπα, από όλα τα μέρη του κόσμου, θα επισκεφθούμε στο Πατριαρχείο, όπου και εκεί θα γίνουν διάφορα. Και θα παρουσιαστεί και ένα βιβλίο του Πατριαρχείου, για το Πατριαρχείο, για τα 10 χρόνια που το ανακαινήσανε και κάνανε τις επισκευές και ανακαλύψανε και κάτι υπόγεια που δεν τα ξέρε κανένας ότι υπήρχαν κάτω από το Πατριαρχείο. Και πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι το μοναδικό. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί για τα Καβάφια και τη Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας. Και θα μείνει στην ιστορία, ας το πω έτσι. Ευχαριστώ.